Παλιές καλές ημέρες προηγούμενων καλοκαιριών θυμίζει πλέον η καθημερινότητα στο Ρέθυμνο, καθώς παρατηρείται πλημμύρα τουριστών που απολαμβάνουν ξέγνιαστα τις διακοπές τους, κορπώντας χαμόγελα αισιοδοξία στους επαγγελματίες του τουρισμού. Οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν λόγω COVID φαίνεται ξεκάθαρα, κυρίως από τον Ιούλιο και έπειτα, πως δεν φρέναραν τις αφήξεις αλλοδαπών επισκεπτών, αλλά τις ακυρώσεις των κρατήσεων, λένε οι τουριστικοί παράγοντες του νομού. Η κίνηση που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ανωδική. Ευελπιστούμε ότι με τις κρατήσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή και με τις κρατήσεις που περιμένουμε, εάν δεν διαταραχτεί η ισορροπία όσον αφορά την πανδημία στην Κρήτη, θα έχουμε ένα καλό Αύγουστο και ένα καλό Σεπτέμβριο. Έχει ξεκινήσει η σεζόν να είναι πολύ καλή και ικανοποιητική από τις 15 περίπου με 20 Ιούλη και κινείται στους ίδιους ρυθμούς. Υπάρχουν όντως πολλοί τουρίστες στο Ρέθυμνο, υπάρχουν όμως και Έλληνες. Υπάρχουν και Έλληνες τουρίστες. Υπάρχει μια καλή συνέχεια των πραγμάτων από τις 15-20 του Ιουλίου. Ελπίζουμε να συνεχιστεί και όλο τον Αύγουστο έτσι. Είμαστε αισιόδοξοι για το Σεπτέμβριο. Αυτό αποτυπώνεται στα μαγαζιά μας σε πολύ καλό επίπεδο. Και ενώ το περσινό καλοκαίρι δεν αποτελεί καν μέτρο σύγκρισης, οι αριθμοί για τον Αύγουστο στα ξενοδοχεία του Ρεθύμνου δείχνουν πληρότητες άνω του 85% με τάση να προσεγγίζουν το 100%, ενώ κάτι αντίστοιχο αναμένεται και για το Σεπτέμβριο. Άλλωστε, με βάση τις εκτιμήσεις και του Αντιπροέδρου του Συλλόγου Ξενοδόχων Νίκου Κουμνά, από τις 23 Αυγούστου παρατηρείται η καθιερωμένη κοιλιά για να επανέλθει ανηφόρα των νέων κρατήσεων από τις αρχές Σεπτεμβρίου και έπειτα. Αυτό είναι ελπιδοφόρο. Αυτό σημαίνει ότι οι τουρίστες δεν φοβούνται, έχουν μεγάλη ανάγκη για διακοπές, προσέχουν όπως προσέχουμε και εμείς και τηρούμε με ευλάβεια τα πρωτόκολλα. Και αυτή τη σεζόν η προτίμηση των τουριστών για το Ρέθυμνο είναι εμφανής, με το μεγάλο βάρος να σηκώνουν οι Γερμανοί και ακολουθούν οι Ολλανδοί και οι Γάλλοι, ενώ μεγάλη έκπληξη αποτελούν οι κρατήσεις από την Πολωνία που κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, την ίδια στιγμή που περιορισμένα είναι τα ποσοστά από τη σκανδιναβική και αγγλική αγορά. Όπως φαίνεται σήμερα από τα στατιστικά, η επιμόλυνση κυμαίνεται από το 0,01 έως το 0,02 για τους τουρίστες. Αυτό είναι κάτι που αποτυπώνεται εν της πράγμαση. Είμαστε σε καλούς ρυθμούς, τα κρούσματα έχουν πέσει, θέλουμε να μείνουν εκεί. Δεν ξέρουμε βέβαια τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Ο κόσμος εμβολιάζεται, οι συνάδελφοι εμβολιάζονται, το προσωπικό μας εμβολιάζεται, βοηθάνε τα rapid test, τα self test. Οι ξένοι που έρχονται προτιμούν τα μαγαζιά μας και νιώθουν ασφαλείς, τηρούμε τα υγειονομικά μέτρα. Σύμφωνα πάντως με τις μέχρι σήμερα ενδείξεις, το mini lockdown σε Χανιά και Ηράκλειο δεν έχει επηρεάσει την τουριστική πορεία που διαγράφει το Ρέθυμνο, με τους επαγγελματίες του κλάδου να απεύχονται να συμβεί κάτι αντίστοιχο.